Και απόψε το βράδυ το θέμα μας θα είναι συσχετισμένο με τις προηγούμενες ομιλίες που όσοι με θα μαζί θα ενθυμίστε μιλούσαμε εξαιτίας των αιτήσεων αυτών που υπάρχουν στη λειτουργία της Εκκλησίας μας που ομιλούν για πράγματα τα οποία δυστυχώς εμείς δεν προσέχουμε. Θυμίστε η αιτία πρώτη ομιλία, διότι η αποψινή αυτού του είδου είναι η πέμπτη ομιλία, ήταν εξαιτία αυτή τη αιτήσεω που λέγει την ημέρα τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και Αναμάρτητον παρά του Κύριε. Και στη συνέχεια μιλήσαμε και δια την Εσπέραν πάλι που λέγει, αν ενθυμίστε. Προχθές είπαμε πάλι για μια άλλη μικρή αίτηση που λέγει των υπόλοιπων χρόνων εν ειρήνη και μετανία παράσκει Κύριε και όπως ενθυμούμε και θα ενθυμίσετε και εσείς όσοι είμαι θα μαζί μιλήσαμε για το ένα σκέλος το είπα να πει αυτό εν ειρήνη να είναι το υπόλοιπο τη ζωή ημών εφόσον δεν κατορθώσαμε μέχρι σήμερα να έχουμε μια ζωή όπως ετούμε στην πρώτη αίτηση Αγία, τελεία, ειρηνική και αναμάρτητος. Όσον η ζωή αυτή δεν είναι τέτοια, τουλάχιστον το υπόλοιπο να είναι εν ειρήνη και μετανία. Το εν ειρήνη μιλήσαμε όσο μπορέσαμε. Και ήθελα να πω και δύο λόγια και για το εν μετανία. Αλλήμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θα βρεθεί όρθιος όταν πέσει. Και όταν πέσει, το πέσιμο εκείνο που δεν πρόκειται να ξανασκωθεί είναι μόνο στη Δευτέρα Παρουσία. Εάν υπάρχει περιθώριο χρόνου για τον άνθρωπο, αν μείνει και πεσμένος λίγο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν όμως πέσει, το μόνιμο πέσιμο, τον θάνατο δηλαδή, πέσει σε εκείνο τον τάφο, αλίμονό του, αν δεν τον βρει αυτή η στιγμή να είναι όρθιο. Άλλοτε που μας έχει δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε περί μετανοίας, έχουμε πει ότι η μετανοία είναι καθημερινή, γυναική, ανά πάσα στιγμή. Όσες τόσες γίνονται, τόσες αναστάσεις χρειάζονται. Κάθε πτώση της γλώσσας θέλει διόρθωμα. Κάθε πτώση της χειρός, του οφθαλμού, της σαρκός, της ακοής θέλει ανάσταση. Και υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που όλο πίπτουν και ουδέποτε ανήσανται. Δεν έχουν εννοήσει ακόμη τη μακροθυμία του Θεού τους βοηθάει να μετανοήσει. Τους ξεγελάει ο σατανάς με την προσωρινότητα, δεν θέλει να τους αφήσει να πιστεύσουν ότι θα πεθάνουν και ότι υπάρχει εκδοχή εκτάξεως να φύγουν του κόσμου τούτου και να βρεθούν με τους λογαριασμούς τους όχι τακτοποιημένοι. Αυτό λοιπόν το μετανία είναι ένας φόβος όταν ο άνθρωπος το βράδυ κλείνει τα μάτια του. Δεν έχει εγγύηση όταν ανοίξει το πρωί. Μπορεί ο ήλιος να βγει, το ρολόι να χτυπήσει και τα μάτια να μην ανοίξει. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτόν τον φόβο είναι αθεόφοβος. Όλους τους φόβους αν τους έχει. Του νόμου του κράτους, του νόμου του συγγενούς, του νόμου ξέρω εγώ, του πυρός, των άλλων κινδύνων που υπάρχουν γύρω του, αυτόν τον φόβο του Θεού αν δεν έχει, είναι ο αθεόφοβος άνθρωπος και καλύτερα να μην κινδύνει. Ο πιο απάνθρωπος είναι αυτός, ο οποίος κοιμάται το βράδυ αμετανόητος. Αυτός είναι. Είναι ο πιο κακούργος, ο οποίος εκτελεί εν ψυχρό και εκ προμελέτης την αθάνατο ψυχή του, όταν δεν την απαλλάσσει από την αμαρτία. Ο Παύλος μάλιστα σε μια του έξαρση λέγει πνευματική να μην πέσει ο ήλιος
εν το παροργισμό ημών. Όχι να μην πέσει ο ήλιο να σε βρει κλέφτη, νυφό, πόρνο, απατεώνα, άδικον κλπ. Θυμωμένο να μην σε βρει. Θυμωμένο εν το παροργισμό ημών. Μη επιβιέσαι ο ήλιο. Μην αφήσει και πέσει ο ήλιο πριν έχει τακτοποιήσει αυτό το θέμα. Το πρωί δεν είναι δικό σου. Δεν σου είπε κανένα ότι θα ξυπνήσει το πρωί. Όπως δεν μας λέει και κανείς, ότι θα νυχτώσουμε το βράδυ. Άμα δεν υπάρχει λοιπόν αυτός ο φόβος στον άνθρωπο, είναι ο αθεόφοβος άνθρωπος. Δεν λογαριάζει ή τον περιμένει, δεν έχει ποτέ του τα σοβαρά σκεφτεί. Τι είπα να πει να κλείσουν τα μάτια και να μην ξανανοίξουν. Κλείνει και ο φάκελος πλέον και παραδίδεται το χρονοτούλαπο, από το οποίο δεν ξαναβγαίνει. Και θα είναι στην κρίση όπως παρεδώσει κατά την πτώση, κατά τον θάνατο. Πολύ συγκινητικά είναι μια προσευχή που κάνει ο ιερεύς το βράδυ μυστική των εσπερινών για λογαριασμό της ενορίας του, για λογαριασμό των ανθρώπων αυτών οι οποίοι κρέμανται από το πετραχύλι του. Διότι η προσωπή αυτή του πετραχυλιού του ιερέως υπομιμνίσκουν τα στοιχά των ενωριτών του. Μέσα στα άλλα λέγει στο Χριστό εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε. Όπως το βράδυ δεν ξέρουμε εάν γίνει κατ' επέκταση σκότος, κατ' επέκταση ύπνος, μεταφερθούμε εκ της προσωρινότητος ή στην αιωνιότητα. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να μας παραλάβει εν μετανία και εξομολογήσει. Πόσες φορές δεν ακούμε, α, τώρα μιλούσα μαζί του. Μα χτες είμαστε μαζί. Μα προηγουμένως τον είχα στο τηλέφωνο. Και εντούτοις έφυγε. Έχει μια ωραία ευχή. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ. Η νεκρόσιμος ακολουθία, την οποία βάζει στο στόμα του και κοιμημένου η Εκκλησία μας. Και βέβαια δεν τη λέγει ο και κοιμημένος, τη λέγει ο ψάλτης για λογαριασμό του και κοιμημένου. Διότι ό,τι λέγει ο ψάλτης θα έπρεπε να τα λέει ο και κοιμημένος. Ο απολωλός πρόβατο εγώ ή μη. Δεν μπορεί να τα πει, έχει τον αντιπρόσωπό του εκεί πέρα. Όπως θα έχουμε και εμείς τον δικό μας αύριο. Λέγει λοιπόν σε ένα δοξαστικό το εξής. Ορώντες με άφωνον και άπνουν προκείμενον. Βλέπετε λέει εδώ κάτω άφωνον τώρα και άπνουν προκείμενον και χωρίς να αναπνέω. Κλάψετε πάντες επενή αδελφοί και φίλοι, συγγενείς και γνωστοί. Ιγάρ χθες ημέραν με θυμόν ελάλου. Θες συζητούσαμε, πέσαμε, παίζαμε, γλεντούσαμε, αμαρτάναμε μαζί. Και άπνο ξαφνικά επίλθενη η φοβερά ώρα του θανάτου. Αλλά δεύτε πάντες υποσουμενή με, ας έρθετε μαζί μου όλοι όσοι με αγαπάτε και ασπάσαστε με τον τελευταίο ασπασμό. Και φιλήσετε με λέει τον τελευταίο ασπασμό. Ούκ έτσι γάρ με θυμόν πορεύσουμε, δεν ξαναέχουμε την αναστροφή ή συλλαλήσω του λοιπού. Ούτε θα μιλήσουμε ξανά μαζί. Εις Κρητήν γάρα πέρχομαι. Εις Κρητήν. Δεν πάω σε γλέντι. Δεν πάω σε πανηγύρι. Δεν πάω σε εκτοχή. Δεν πάω να αμαρτήσω. Εις Κρητήν γάρα πέρχομαι. Εν θα προς το πολιτεία ουκέχει. Εκεί που δεν περνάνε τα ψέματα. Που δεν περνούν οι κομπίνες. Που δεν περνάει καμία εκλυπάρηση κλπ. Είναι αδέκαστος ο Κρητής. Εις Κρητήν γάρα πέρχομαι. Εν θα πω στο πολιτεία ουκέ. Δουλογάρ και δεσπότης, ομού παρίστανται. Ένα και εκεί μεγάλη και μικρή. Βασιλεύς και στρατιώτης, πλούσιος και παίνης. Εν αξιώματι είσαι. Έκαστος γάρ εκ των ιδίων έργων, ή δοξαστήσετε ή επεσυνθήσετε. Αλλά αυτό πάντες και δισοπό. Αδιαλείπτος υπέρ εμού προσεύξα σε Χριστό το Θεό. Μην ξεχνάτε πάντοτε να μέχετε στην προσευχή σας, δηλαδή λέγει εδώ. Ή να μη καταγαγώ δια τα αμαρτία μου εις των τόπων της βασάνου, αλλά είναι με κατατάξει όπου το φως της ζωής. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί εγώ αυτή την ώρα να ομιλώ
Και αύριο το πρωί να μάθετε ότι ο Παναγόπουλος πηγαίνει στην Κρήτη. Μπορεί εμείς αυτή την ώρα να με ακούετε και αύριο το πρωί να πάτε στην Κρήτη. Μεγαλύτερα φιλοσοφία και μεγαλύτερα θεολογία είναι ένα άνθρωπος έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσει λόγον των πεπραγμένων του. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ σας διαχειριστέ δημοσίων χρημάτων ή άλλων χρημάτων, να έχετε κάποια διαχείριση υπεύθυνων σε μια εταιρεία, σε ένα εργοστάσιο κλπ. Και να περιμένετε έλεγχον και να μην είστε τακτοποιημένοι. Το χτυποκάρδι να είστε πώς πάει. Και εντούτοις είναι περιπτώσεις στη ζωή ανώτερες των ανθρωπίνων δυνάμεων που αναγκάζουν τον άνθρωπο τις ηλικικές του διαχειρήσεις να είναι σκάρτος. Και όσο να θέλει να μην μπορεί να τα τακτοποιήσει και να τα αποδείξει σωστά. Τα πνευματικά όμως πράγματα δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορώ. Διότι δεν είναι θέμα να πληρώσει. Είναι θέμα να σου χαριστούνε και δεν θέλει. Διότι ο Χριστός δεν καλεί να πληρώσει. Ο άνθρωπος καλεί να παραδεχθεί ότι ημάρτησε. Ο άνθρωπος δεν το παραδέχεται. Γι' αυτό θα είμαι θα αναπολόγητη έντι ημέρα εκεί. Αναμάρτηση στον κόσμο δεν υπάρχει. Κατηγορίες αμαρτωλών υπάρχουν. Άλλοι με πολλές και άλλοι με λίγες. Αναμάρτηση δεν υπάρχει. Και αγωνιζόμενοι, όσοι αγωνίζονται να σταθούν και πόσοι δεν αγωνίζονται. Παρότι αν αγωνίζονται θα μπορούσαν να σταθούν. Και μπλέκουν πολλοί άνθρωποι πολλές φορές κατεξοχήν αυτή τη δουλειά την παθαίνει με τα νιάτα, τα οποία γελασμένα από διάφορες θεωρίες και από τις επαναστάσεις της αρκός ανοίγονται στα ανοιχτά να ζήσουν ελεύθερα και καταλήγουν να είναι ανελεύθερα, διότι δουλώνονται τα πάθη. Αυτό δεν το πιάνουν οι περισσότεροι. Εν τη ελευθερία τους γίνονται ανελεύθεροι. Διότι δεν γίνεται επαγαθό η χρήση της ελευθερίας με κακή έννοια. Για αυτή δε συγκεκριμένο στην περίπτωση βιογέννης ο δικός μας εδώ ο Αθηναίος απήντησε ως εξής κάποτε στο μεγάλον Αλέξανδρο. Μέγας Αλέξανδρος κάποτε είπε του Διογέννη όλων των χωρών, των κόσμων τον έχω δούλο. Ναι, λέει, Αλέξανδρε, τον έχεις δούλο. Όμως είπε δούλος των δούλων μου. Είχε ο Μέγας Αλέξανδρος δούλους όλο τον κόσμο, αλλά ήταν ταυτοχρόνως αυτός δούλος των παθών του. Ο Διογέννης τα είχε, είχε δούλου τα πάθη. Είχε δούλος των δούλων μου. Αυτά τα πάθη που τα έχω δούλα εγώ και τα χειραγωγώ και δεν με κυριεύουν, είστε δούλος αυτούνων εσύ που είστε κύριος όλου του άλλου. Αν μπορούσε να το πιάσει ο άνθρωπος αυτό και να φιλοσοφήσει και να παραδεχθεί ότι ανά πάσα στιγμή φεύγει οποιοδήποτε κι αν είναι. Γιατί δεν κρατάει καμία εγγύηση. Φέρει σημαίνει φούλα εγώ και θα ζήσω. Και ποιος το είπε αυτό το βράδυ. Δεν θα ζει, φέρει θα πέφτει. Από δεν προλαμβάνει να μπει στην πασάδα την νησική. Ορίστε για λογαριασμό. Είναι άδικος ο Θεός. Ποιος σου είπε ότι θα ζήσει. Ποιος σου είπε σκέφτη ότι θα ζήσει. Ήρθες για να ζήσεις στον κόσμο ή για να αποθάνεις. Ήρθες να αποθάνεις άνθρωπε και αποθνήσεις για να ζήσεις. Η ζωή δεν είναι ένθεν του τάφου. Είναι εκείθεν του τάφου. Η ένθεση του τάφου μετριέται. Άλλου μία ημέρα, μία εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, 5 χρόνια, 100-500 χίλια. Η εκείνη του τάφου δεν μετριέται.
Εκείνη είναι η ζωή πραγματική. Αδιαφόρος αν αυτή η πηγολατή, αυτή τη ζωή, έχει αντίκρισμα αιωνιότητα. Αυτή είναι η μεγάλη ευλογία που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο και ταυτοχρόνως τη φιλοσοφία να φιλοσοφήσει την προσωρινότητα και να την εργαστεί όσο πρέπει για την αιωνιότητα. Αυτό πρέπει να τρομάζει ο άνθρωπος, όχι όταν έχει ένταλμα συνήθειος από τον κόσμο τούτον για διάφορες εκκρεμότητες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, είτε καλός είτε κακός, διότι το να βάλει το σώμα μου στην φυλακή κάποιος θα είναι τίποτα. Χριστός είπε να φοβείται εκείνον που δύναται να απολέσει σώμα και ψυχή. Αυτό να φοβείται. Και αυτό είναι ο διάβολος με την κόλαση. Δεν έχουμε συνηθίσει εμείς ούτε περί κολάσεων να ομιλούμε, ούτε περί θανάτου να ομιλούμε, ούτε περί αμαρτίας να ομιλούμε. Αυτά είναι, θα θέλαμε να είναι ξένα πράγματα και να σατανά να χτυπάμε ξύλο για το θάνατο και τα θυσιάστα, όπως ξέρετε πολλοί κάνουμε στην περιφορά μας. Αν θα ήθελε όμως ο άνθρωπος να προσευχηθεί ιδιαίτερα, να βάλει σαν ετοιμάτη 10 μέρες, Χριστέ μου, δείξε μου τι είναι αυτή η κόλαση που λέγεται, δείξε μου τι με περιμένει μετά τον τάφο, δείξε μου τι είναι η αμαρτία. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να δείξει το βάρος της αμαρτίας, την κατάσταση της κολάσεως και όλα αυτά τα πράγματα και τη δύσκολη στιγμή του θανάτου. Κανένας άνθρωπος, μη μόνο ο Θεός. Σκεφτείτε ότι η Εκκλησία έχει βάλει εκείνα τα λόγια τα οποία κανονικά με τη λογική δεν θα έπρεπε. Πρινώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο. Και το λέγει και στο δίκαιο. Και το λέει και εκείνο που είναι αποδεδειγμένο Άγιο. Και το λέγει και αυτό, ότι κρινώ και οδύρωμαι όταν εννοείται τον θάνατο. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή τη συνέστηση. Δεν έχουμε αυτό το μέτρο να μετρήσουμε τι πάνε από αμαρτία, τι πάνε από θάνατο, τι πάνε από κρίση, τι πάνε από κόλαση. Γι' αυτό ακριβώς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν τα σαλιγκάρια τα οποία όταν καίγονται ψήνονται τραγουδούν. Έτσι είναι θα έμεινε. Σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και η μετάνοια η δικιά μας έχει τοποθετηθεί, μάλλον εκτός ορισμένων βέβαια, και έχει και τροποποιηθεί και τοποθετηθεί. Έχει τροποποιηθεί η μετάνοια εις εκτομολόγηση σε ορισμένους, χωρίς μετάνοια. Εκτομολογούνται το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, άλλοι υποκλέπτουν μία ευχή προκειμένου να κοινωνήσουν, χωρίς μετάνοια. Μετά θα κάνουν ξανά τα ίδια. Και το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα θα ξαναεκτομολογηθούν τα ίδια για να ξανακοινωνήσουν και θα ξανακάνουν τα ίδια. Είναι αμφίβια. Είναι σαν τους βατράχους που βγαίνουν λίγο απ' έξω και ηλιάζονται από το έλκος και έπειτα μπλουμ ξανά μέσα. Και ξαναβγαίνουν και μπλουμ ξανά μέσα. Δεν απομακρύνονται του βούρκου. Οι περισσότεροι των χριστιανών είναι αυτοί. Είναι οι αμετανόητοι. Εκτομολογούνται ενίοτε να υποκλέψουν μία ευχή και έχουν ένα σαντιγί στη ζωή του για τα χρόνια πολλά να κοινωνήσουν. Και ότι εκ παραδόσεως από το σπίτι του κλπ. Φτάνουν στην εκτομολόγηση. Με μετάνοια όμως και εκτομολόγηση δεν έχουμε ανθρώπους που να φοβούνται, που να τρέμουν. Γι' αυτό και πολλοί παρεξηγούνται από διαφόρους που πηγαίνουν συχνά στον εκτομολόγο. Παρότι ο άνθρωπος όπως έχει το λουτήρα στο σπίτι του και πολλοί δεν έχουν έναν, έχουν και δύο και τρεις. Και στον πρώτο όροφο και στο δεύτερο και εδώ και εκεί και λοιπά, όπου βρίσκουν να πλένονται, έτσι θα έπρεπε και για το θέμα της ψυχής. Και δεν το υπολογίζουν. Ούτε πόσα είπαν την ημέρα και ελέρωσαν την ψυχή, ούτε πόσα είδαν και κατέβηκαν και ελέρωσαν την ψυχή, ούτε πόσα ήκουσαν και ελέρωσαν την ψυχή, ούτε πόσα έπιασαν και ελέρωσαν την ψυχή, εσκανδάλισαν την ψυχή, ούτε πόσα ηγέτησαν και ελέρωσαν την ψυχή. Πέντε ζεύγη παράθυρα υπάρχουν από τα οποία εισέρχεται ο διάβολος στην καρδία και την ερώνη. Είναι τα πέντε ζεύγη βόν της παραβολής εκείνη. Διότι όλες οι εσείς πέντε έχουν από δύο. Και εντούτοις αυτά καταβροχτίσουν καλησημερινώς και λερώνεται η αθάνατη ψυχή
χωρίς να τακτοποιήσει. Και πολλοί έχουν σειρά ετών, δεν έχουν καν τακτοποιήσει, καν πλύνει την ψυχή του. Απεκτοπλένονται βέβαια, αλλά από μέσα όχι. Αυτούς υπενθυμίζει εκείνο που λέγαμε, που υπάρχει τον ύψον ανομήματα μη μονανόψη. Λύνε λέει τα αμαρτία σου και όχι μόνο την όψη σου. Ύψον ανομήματα μη μονανόψη, όχι μόνο την όψη σου. Μήπως έχει καμιά μουζούρα, κοιτάει τον καθρέφτη, όταν είσαι διεφθαρμένος από μέσα. Αυτή είναι θα εμείς. Και δέεται η Εκκλησία ώστε να είναι εν ειρήνη και μετανία. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά η ώρα η καλή. Και όταν λέμε η ώρα η καλή, εννοούμε να μην πονέσουμε. Να μην πεθάνουμε έναν θάνατο ξαφνικών που θεωρείται δυστύχημα. Κάπως έτσι όμορφα να πεθάνουμε, πάμε μαλακά. Η ώρα η καλή είναι όταν ο άνθρωπος έχει τακτοποιήσει τα χαρτιά του, να μπορεί να παρουσιαστεί. Διότι μόνο αμαρτίες δεν θέλει ο Θεός πέραν του τάφου. Τα αμαρτίες δεν του χρειάζονται, πρέπει να μείνουν έντε του τάφου. Και έχει αφήσει κλειδιά από εδώ ο Θεός. Θυμήστε, θα πάρει τα κλειδιά πέτρε και όσα αν δέσει σαν δεδεμένα και όσα αν λύσει σαν ελεημένα. Εδώ θα τακτοποιηθούν οι αμαρτίες. Πολλοί άνθρωποι χωρίς να προσέξουν αυτό ούτε για τον εαυτό τους ούτε για τους άλλους, περιμένουν εκ των υστέρων να βοηθηθούν δια μνημοσύνων και πολλά και σε δια αρχαιρετικών μνημοσύνων. Πόσο που μπορούσαν εδώ να τακτοποιήσουν τα θέληματά τους μόνοι τους απευθείας, δεν το έκαναν, δεν το έφραξαν. Ο Πέτρος λέει σαφώς στη δίδα του επιστολή Γάμα 10, ήξη λέει η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή. Δεν γνωρίζει πότε θα έρθει. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πότε θα έρθει, έχει πάντοτε το λογαριασμό του έτοιμο. Θυμόσαστε, όταν πρόκειται να πληρώσουμε, δεν ξέρουμε πότε θα περάσει, παραδείγματι, το ηλεκτρικό. Θα έχουμε κάτω εκεί σε ένα μέρος, όποτε θα χτυπήσει, θα περάσουμε. Γιατί? Γιατί θα μας το κόψει το ηλεκτρικό. Έτσι λέμε εμείς. Και το έχουμε εκεί πέρα έτοιμο να πληρωθεί. Δεν περιμένουμε να του πούμε, ξέρεις, περίμενε να σας τακτοποιήσω τώρα εγώ κλπ. Αλλά του λέμε, το έχουμε πάντοτε έτοιμο, ώστε ανά πάσα στιγμή να είμαι θα θέση να πληρώσουμε. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει ότι θα φύγει σε έναν ανύποπτον χρόνο από τον κόσμο τούτο. Είναι βέβαια, όπως σας είπα, άνθρωποι οι οποίοι δεν το πιστεύουν αυτό και γι' αυτό ακριβώς βρίσκονται και ατακτοποιείται εν εκείνη τη ημέρα. Ο Μέγας Βασίλειος για το θέμα αυτό λέγει για αυτούς που αφήνουν ότι έχω καιρό τη μετάνοιά μου, το κάνω αύριο αυτό, λέγει ου δι καιρόν αναμένει επί τη αυτού διορθώσει. Για το ασφαλές μη έχειν περί την αύριον. Μην περιμένεις να βρεις ευθέτερων καιρών ώστε να τακτοποιήσεις την υπόθεσή σου. Διότι αύριο λέει δεν είναι δική σου. Πολύ γάρ, πολλά βουλευτάμενοι την αύριον που κατέλαβαν. Δεν ξημέρωσαν. Δεν την είχαν στο χέρι τους. Και εξεγελάστηκαν. Ακόμη δε θα πρέπει να γνωρίζει, όπως είπα, ότι εδώ είναι η μετάνοια. Γι' αυτό και τη ζητάει. Ο Θείος Χρυσόστομος στο σημείο αυτό λέγει «Ουκ εσύ της απελθούσιν εν άδει εκτομολόγησης και διόρθωσης». Όταν πας στον άδει, λέγει, δεν έχει ούτε εκτομολόγηση, ούτε τακτοποίηση εκεί. Είναι κατάσταση. «Την έκλεισε γάρ ο Θεός εντάσταμεν βίων και πράξης, εκεί σε δε την των πεφραγμένων εξέταση». Εδώ λέει έχει να προσέξεις το βίο σου και την πράξη σου, εκεί έχει εξετάσεις και αμοιβή. Και κατά αναλογία που θα περάσεις πέρα, σε αυτή την κατάσταση θα ευρίσκεσαι. Η δε μετάνοια, η εκτομολόγηση, είναι το τέλειο φάρμακο που τακτοποιεί του ανθρώπου την υπόθεση έναντι του Θεού. Και ο ίδιος πατήρ λέγει στο σημείο αυτό το εξής. Ούκ εσύν ουδέν έτερων φάρμακων ποιούτων προς την των αμαρτημάτων ανέρεσιν. Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο ώστε να τακτοποιήσει τις αμαρτίες. Ως
η εξομολόγηση αυτών, η συνεχής ανάμνηση και η διηνεκής αυτών κατηγορία. Ο άνθρωπος, παρότι συγχωρείται δια της αμαρτίας του από τον Θεό διαμέσου του πνευματικού του, εντούτοις πάντοτε θα πρέπει να είναι μετριάζον, να είναι θλιμμένος, να είναι ντροπιασμένος στα μάτια του Θεού. Πάντοτε θα πρέπει να είναι, να τη λογαριάζει. Πώς με γλίτωσε, πώς με περίμενε, πώς με ενέχθη, πού βρήκε το κουράγιο και την εσπλαχνία και με συγχώρησε αυτά που έκανα εγώ. Αυτά τον άνθρωπο τον παρουσιάζουν στα μάτια του Θεού. Πολλοί άνθρωποι δεν την έχουν αυτή τη θλίψη, αυτό το πένθος, το ψυχικό. Γι' αυτό δεν μπορούν να εννοήσουν πολλοί τι κλαίουν οι μοναχοί, τι κλαίουν οι ασκητές, ότι κλαίουν τις αμαρτίες τους. Δεν μπορούν να το εννοήσουν. Διότι ποτέ μας δεν ζητήσαν εμείς να δούμε τι ζημιά κάναμε και ποτέ μας δεν παραδεχτήκαμε εμείς ότι εμείς εσταυρώσαμε το Θεό. Διότι εμείς εσταυρώσαμε το Θεό. Και οι αμαρτίες οι δικές μας ανασταυρώνουν το Θεό. Και κάθε αμαρτία ανασταυρώνει το Θεό. Αλλά διότι δεν έχουμε το μέτρο της προστολογήσεως, γι' αυτό ακριβώς και περνάει απαρατήρητο. Τι έκανα εγώ. Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα παραλληλίζουν τις αμαρτίες τους με τους άλλους που έχουν κάνει δίθεν πολλές, και αυτοί βρίσκουν για τον εαυτό τους λίγες και βαθμολογούν τον εαυτό τους με λίγαν καλώς, αν όχι και με άριστα πολλά και σε σχέση με άλλους. Αυτό λοιπόν το ζητάμε από το Θεό και του λέμε παράσκου Κύριε, και δεν κάνουμε καμιά όμως προσπάθεια για αυτό το οποίο του ζητάμε. Θέλω να πιστεύω ότι και για αυτή την αίσθηση ενσέστην εκείνα που ελέγχθαν προχθές εν ειρήνη και αυτά που ελέγχθαν στην όψη απόψε εν μετανία, εν συνδυασμό με άλλες ομιλίες γρηγορότερα περί μετανοίας που έχουμε κάνει, να δώσαμε μια μικρή αίσθηση ότι τι ώστε να μπορεί να σκέφτεται ο άνθρωπος τι είναι αυτό που ζητάει και πώς πρέπει να είναι συνεπής, εφόσον και αυτός δια του ψάλτου λέει ναι, παράσου Κύριε, θέλω να αναλάβω κάποιον αγώνα, ώστε και εν ειρήνη να με μαζί σου και με τον κόσμο, και εν μετανία να με έβρει η μέρα του θανάτου, την οποία εύχομαι εις αλληλουχείς πάντα. Τώρα, πολλοί μας ούτε την ημέρα, ούτε το υπόλοιπο δεν είμαστε διατεθειμένοι να το ζήσουμε όπως τουλάχιστον το ζητάμε και αποδεικνύομεθα να ακολουθεί. Ούτε την ημέρα τελεία, αγία, ειρηνική αναμάρτητα, ούτε εν ειρήνη και μετανία. Και έρχεται το τέρμα της ζωής και βρισκόμεθα ανετοίμαστοι. Το ξέρε και αυτό ο Διαγίου Πνεύματος, ο διηγητής και ποιον την ακολουθία μου τάφη. Το γνώριζε. Και διότι γνωρίζει πόσο κοστίζει μια ψυχή, και διότι γνωρίζει το έλεος του Θεού και πώς σκέπτεται ο Θεός, έχει βάλει και μια άλλη παρηγορητική αίτηση, η οποία βέβαια είναι και η τελευταία, η οποία λέει, αν δεν κατορθώσουμε Χριστέ λόγω της πληρωτητός μας και της μετανοησίας μας, να ζούμε τις ημέρες μας όπως τις θέλει, αν δεν αναλαμβάνουμε κάποια ευθύνη να διαχωρίσουμε από μια στιγμή και έπειτα τη ζωή μας και να αλλάξουμε φύλο, να αλλάξουμε ζωή, τουλάχιστον άρπαξε μας σε μια στιγμή που νομίζεις, οικονόμησε τα πράγματα τουλάχιστον έστω και μια μέρα να ζήσω όπως θα την ήθελε, γιατί είμαι βέβαιος ότι αν με βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου όρθιος, θα είμαι όρθιος στην αιωνιότητα. Και έχει αυτήν την αίτηση την οποία λέγει εδώ. Θα πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει ότι η θέση του επιμελού στη ζωή θα την κανονίσει η κατάστασή του ενδιεξάρτητη στιγμή αυτή τη ζωή. Σε όποια στιγμή βρεθεί, την τελευταία στιγμή που βγαίνει η ψυχή.
Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν ζήσει όλη τη ζωή χριστιανική και στο τέλος να εκολάθησαν. Όπως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν ένα αμαρτία και στο τέλος σε σώθησαν. Γι' αυτό ο Παύλος, επειδή εξάρτη του λέγει, ο βοκόν εστάνε, βλεπέ το μητέ. Ουδενία εγγύηση υπάρχει στον άνθρωπο. Σε ποια κατάσταση θα είναι, εδη μέρα του θανάτου. Εμείς μάθαμε να λέμε μηδένα πρωτού τέλους μακάριζε. Μη μακαρίζεις κανέναν. Εκείνο που είναι το σωστό και το ορθό είναι ότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Είναι τρεπτός. Όταν τον βλέπεις και πηγαίνει ολοταφώς για τον παράδεισο, βρίσκεται στην κόλαση. Οι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη λογική μας και κατά τη ζωή τους πρέπει να βρεθούν στην κόλαση, ανακρούν πριν σε μια στιγμή και βρίσκονται στον παράδεισο. Φόβος και τρόμος. Ο Μέγας Αντώνιος αναφέρει παράδοση ότι είχε κοιμηθεί. Ο άγγελος είχε την ψυχή του στα χέρια και έφευγε, ο Σατανάς τον απειλούσε και του έλεγε «Αχ, μου φύγες Αντώνιος» και ο Μέγας Αντώνιος του έλεγε «Όχι ακόμη». Άγγελος τον κρατούσε. Την ψυχή του την έφερε άγγελος προς τον. Σατανάς τραβούσε τα γένια του τα κατοικίτα εκεί πέρα και του έλεγε «Αχ, μου έφυγες» και ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος είχε πείρα το τι φόβος υπάρχει για να σωθεί ο άνθρωπος και πως πρέπει να προσέχει, του έλεγε όχι ακόμη. Σε φοβάμαι ακόμη. Δηλαδή αν δεν με πάνε να με κλείσουν μέσα και να απομακρυνθείς εσύ, ακόμη φοβάμαι ότι υπάρχει εκλογή να διχάσω την αιωνιότητα. Αυτά είναι βέβαια πράγματα τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να τα φοβάται και ποτέ του, όταν λέγω να τα φοβάται, εννοώ να τα λογαριάζει, να τα υπολογίζει. Και όπως είναι το φοβού των θεών, είναι λογάρια σε των θεών. Φοβείς τη γυναίκα, τον άντρα γυναίκα, να φοβάσαι, να σκέφτεσαι, να λογαριάζεις. Έτσι είναι. Πολλοί μας δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό λογαριάσει. Χαρώ και εξαρτάται, όπως σας είπα γρηγορότερα, η αιωνιότητα από την προσωρινότητα αυτή. Το πώς θα βρεθούμε εν τη ημέρα εκείνη. Και εν τούτης πολλοί άνθρωποι δεν έχουν προσέξει και χωρίς το θέλημα του Θεού δεν έχουν ενεργήσει ώστε τα τέλη τους να είναι όπως λέγει εδώ. Διότι και αυτό το αίτημα έχει δυο πλοκάμια. Το ένα είναι αν δεν έχω Κύριε την ημέρα τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτητο. Εάν το υπόλοιπο της ζωής μου δεν είναι όπως το θέλεις εσύ, τουλάχιστον τελευταία μου ημέρα, τελευταίες μου ημέρες, αυτή είναι χριστιανική. Παράστε, Κύριε. Η μία είναι αυτή, η μία άποψη του ενός κλάδου είναι αυτή. Η άλλη άποψη είναι, Κύριε, η χριστιανική ζωή μου, σε παρακαλώ, να την τερματίσω και χριστιανικά. Μη επιτρέψει να αλλάξω. Θα πει κανείς, μα υπάρχει εκδοχή, ένας άνθρωπος που από τα γενοφάσκια του, ένας άνθρωπος που τη ζωή του την περισσότερη, ένας άνθρωπος που έζησε μέσα σε χριστιανική οικογένεια, μέσα σε σωματεία και οργανώσεις, σε κηρύγματα κλπ. Υπάρχει εκδοχή αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει στο τέλος. Α, είναι αδύνατον. Όποιος μικρομάθει δεν γεροντάθει. Τις αμαρτίες, όχι στα θέματα αυτά. Στα θέματα αυτά ο άνθρωπος υπάρχει εκδοχή να πέσει. Και είναι τόσο ολισθηρό το έδαφος και χρειάζεται τόσο προσοχή. Κάθε άνθρωπος πρέπει να γίνει επίσκοπος. Όχι κληρικός επίσκοπος, επίσκοπος επί της ψυχής του. Και να είναι με το όπλο στο χέρι την προσευχή και την ταπείνωση να επισκοπεί τις αθανάτου της ψυχής, ώστε να προσέξει να μην του εισέλθει ο Σατανάς από κάπου
και τον χάσει την τελευταία στιγμή. Δεν θέλω να σας μιλήσω για πρόσωπα και για πράγματα σύγχρονα, να μην σας μεταφέρω παλιά, για σύγχρονα άνθρωποι που ήδη εχάσανε τον δρόμο της Ορθοδοξίας εξαιτίας εγωισμού. Μεγάλο πράγμα η ίδιση και δεν προσέχει ο άνθρωπος. Και είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να αμαρτάνει και να σηκώνεται παρά να μην αμαρτάνει και πέφτει από εγωισμό νεκρεξιά και δεν σκοτήποτε. Και όσοι παρακολουθήσετε τις 6 ομιλίες που κάναμε περί δεξιών λογισμών, νομίζω θα έχετε δημιουργήσει μια ορθή γνώμη επάνω σε, σε αυτά που λέγω τώρα και θα τα δικαιολογείτε κατά κάποιον τρόπο. Αλλά είναι και άλλα πράγματα τα οποία εξαρτούν τα τέλη της ζωής μας, διότι δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, και αν προσέξετε και τώρα που το είπα, δεν στέκεται μόνο χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Λέγει ταυτοχρόνως, σε παρακαλώ Κύριε παράστη, να είναι ανώδυνα, να είναι ανεπέσχυντα, να είναι ειρηνικά, εκτός του καλή νομολογία να έχουν. Και πολλών μας ούτε ανώδυνα είναι, ούτε ανεπέσχυντα είναι, ούτε ειρηνικά είναι. Και εδώ είναι το λάθος το μεγάλο πολλών ανθρώπων, οι οποίοι παρότι ζητούν από τον Θεό και ο Θεός ευχαρίστω θέλει να δώσει, αυτοί δεν έκαναν τίποτα για να τους δώσει ο Θεός. Διότι ο Θεός δεν δίδει τίποτα στον άνθρωπο εάν ο άνθρωπος δεν προσφέρει δοχείον για να λάβει. Τον άνθρωπο ο Θεός τον θέλει συνεταίρο της σωτηρίας του. Και αυτά τα οποία μπορεί να βάλει ο άνθρωπος, ουδέποτε τα βάζει ο Θεός. Εμείς θα περιμένουμε όλα από τον Θεό. Όχι, εφόσον μπορείς εσύ. Είσαι συνεταίρος. Για να δικαιούσαι πάνω και αιωνιότητος, θα πρέπει να προσφέρεις αυτά τα οποία μπορείς να προσφέρεις. Ανέστησε τον Λάζαρο. Δεν του έλυσε όμως τα χέρια. Γιατί Κύριε, αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Δεν το κάνω εγώ, αυτό μπορείτε εσείς. Και τούτης ο άνθρωπος δεν τον προσέχει. Πράγματα που υπάρχουν στη γη, μην τα περιμένετε από τον ουρανό. Παραδείγματι, κάτι που μπορεί να το κάνει η ασπιρίνη, μην ζητάς να σου κάνει θαύμα ο Θεός. Ένα πράγμα που δεν το μπορεί ο άνθρωπος, δεν το μπορεί η επιστήμη, δεν το μπορεί η ύλη που σου δώσε, τότε ζήτησε το από τον Θεό. Και θα συγκατεύει ο Θεός, εάν πάλι είναι ανάγκη. Αν όμως μπορείς εσύ να το επιτύχεις εδώ, μην το ζητάς από τον ουρανό. Και πολλοί άνθρωποι τι γίνεται. Χάνουνε τις τελευταίες ημέρες τη ζωή του. Χάνουν τις τελευταίες ημέρες τη ζωή του. Ούτε ειρήνη έχουν, ούτε έτοιμοι είναι για την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να φύγει ειρηνικά εκ του κόσμου του. Και πολλές φορές δεν φεύγει ειρηνικά εκ του κόσμου του, διότι δεν επρόσεξε πως έπρεπε να φύγει εκ του κόσμου του. Ένα άλλο βράδυ, σε μια άλλη περίπτωση, έχω πει αν ενθυμίστε την περίπτωση του Εζεκίου. Έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ισαΐα, τον βασιλέα Εζεκία, και του λέγει ετοίμασε τα του οίκου σου αποθνήσει. Τι είπα να πει ετοίμασε τα του οίκου σου, να σκοπήσεις και λοιπά, ώστε πίσω σου να μην βρεθούνε άνθρωποι και πιαστούνε επάνω στο κυβούρι σου εξαιτίας. Τακτοποίησε τη διαχείρισή σου. Άφησε του κληρονόμου. Κάμε τη διαθήκη σου. Μία δική σου. Πρόσεξε τώρα. Να μην φτάσουν αύριο στο δικαστήριο. Ετοίμασε τα του οίκου σου. Και πολλοί χριστιανοί, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι μπορεί το πρωί να μην υπάρχουν, δεν έχουν τακτοποίηση. Περιμένουν να γυράσουν να τακτοποιήσουν. Και δεν έχουν τακτοποίηση. Ορισμένοι δε ετακτοποίησαν δίθεν και εντιτακτοποιήθητον κάνουν την ψυχή του. Διότι κακώς ετακτοποίησαν. Γνωρίζω ψυχές που κλαίων και οδύρωνε επαραθυρώθησαν από τα παιδιά τους και από τις νυφάδες τους γιατί έφτασαν να τους δώσουν τη διαχείριση. Έφτασαν να του γράψουν ότι είχαν. Και χάνουν την ψυχή τους τις τελευταίες ημέρες. Δεν θέλουν να δουν κανέναν. Καταρρώνται. Ούτε στον τάφο τους να έρθουν.
ούτε ειρηνικά, ούτε ανεπαίσθητα, ούτε ανώριμα. Πεταμένοι σε γυροκομεία από εδώ και από εκεί, πληρώνουν αυτοί. Διότι έχουν από τον πατέρα και τη μάνα, πέταξαν όλοι. Γιατί? Διότι δεν εργάστηκαν από εδώ οι γονείς όσο έπρεπε να εξασφαλίσουν τη συνέστηση των τα γεροντάματά του όσο περνούσαν από το χέρι του. Προέβαλαν το συνέστημα και αγόρασαν το διαολό του και την κόλαση του. Ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν? Να μην σας απαρθυμίσω εγώ. Αν δεν συμβαίνει σε εμάς αυτούς κάτι τέτοιο, θα γνωρίζετε από το περιβάλλον. Θα γνωρίζετε πολλές ψυχές οι οποίες δεν συμβουλεύτηκαν, δεν πρόσεξαν και έφτιαξαν μόνες τους όχι ανώδυνα τα τέλη τους, αλλά επώδυνα τα τέλη τους. Και μην περιμένουν έλεος από τον Θεό, γιατί είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος σε μια ηλικία τέτοια να έχει υπομονή, να κρατήσει ή να στραφεί κάπου αλλού προκειμένου να οικονομήσει αυτά τα λίγα τα οποία του χρειάζονται προς το ζήν. Δεν το έχουν προσέξει ορισμένοι και έχουν εμπλέξει. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που δεν έχουν πιστέψει ότι υπάρχει εκδοχή να γυράσει, ότι υπάρχει εκδοχή να ασθενήσει, ότι υπάρχει εκδοχή να πονέσει και να έχουν επώδυνα τέλη, που είναι ανάγκη να οπλιστούν και υλικά και πνευματικά και να προλάβουν ό,τι είναι δυνατόν, λογικών, φυσικών, θεϊκών και να περιμένουν θαύματα από τα ιδρύματα ή από τα φιλάνθρωπα σπλάχνα ορισμένων κλπ. Αν περνάει από το χέρι σου, πρόσεξε και φτιάξει σε πόδινα και αδικάσεις εσύ στο τέλος. Είναι δύσκολο πράγμα ο γέρον που δεν έχει τη σαλφορή, που δεν έχει τουλάχιστον ό,τι μπορεί, που δεν έχει την παρηγορία, που δεν έχει την ηλική και την πνευματική παρηγορία. Είναι δύσκολο να σταθεί και να λέει την ευχή μου. Θα καταράτε, θα δαγκώνετε, θα ξεσκίζετε. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Και λέγουν ορισμένοι να πεθάνω να ησυχάσω να μην βλέπω. Ναι, σου έχουν στρωμένο από εκεί, πήγαινε. Πήγαινε από εκεί, σου έχουν στρωμένο. Να πεθάνεις, να ησυχάσεις. Ποιος σου είπε θα ησυχάσει? Είναι τέρμα η ζωή? Δεν είναι τέρμα η ζωή. Είναι αρχή η άλλη ζωή. Και αυτά τα τέλη τα φτιάξαμε μόνοι μας. Οι περισσότεροι να είναι τέτοια. Το να μου επιτρέψει ο Θεός ένα σκόλοπα, να επιτρέψει ο Θεός έναν πειρασμό που δεν τον έφτιαξα εγώ, δεν τον έφτιαξε ο εγωισμός μου, δεν τον έφτιαξε η καινοδοξία μου, δεν τον έφτιαξε η αμυαλιά μου, θα δώσει και την έκβαση. Θα δώσει και τη δύναμη δηλαδή. Πόσοι δεν πήρανε παιδιά, διότι δεν ξέρω ο Θεός παιδιά. Δεν ξέρω ο Θεός αν πρέπει να του δώσει. Και φάγανε με την παντούφλα από το κεφάλι και χάσανε και τη ζωή του. Για αυτούς οι οποίοι έβαλαν το χέρι και πήρανε παιδιά, για να αφήσουν το όνομά του, για να λέγονται μπαμπάδες και μαμάδες, τους 100, οι 105 απέκτησαν. Είναι υπερβολικό, θέλω να πω δηλαδή, παράδειγμα. Αν ένας επέτυχε και 99 μετενόησαν. Γιατί ενόμισαν ότι θα μπορούν να το κάνουν, να το φτιάξουν, να το σπουδάσουν, να το μορφώσουν, να το κάνουν άνθρωπο. Και έγινε θηρίο. Και το κυνηγούν τώρα από γειτονιά σε γειτονιά. Ναι. Γιατί δεν ρώτησαν τον Θεό. Και έφτιαξαν τα τέλη τους, ανάθεμα την ώρα. Ανάθεμα που βάλαμε το χέρι μας. Ανάθεμα που κάναμε αυτό. Και χάσανε τον ύπνο τους. Και χάνουν και την ψυχή τους. Και δημιουργούν τα τέλη τους να είναι επώδυνα. Παρότι ο Θεός θα ήθελε να είναι ανώδυνα, όπως άλλωστε εξαιρεθεί στην Εκκλησία και υπενθυμίζει. Πολλοί επίσης, πιστεύοντας ότι πάντοτε θα είναι νέοι και θα κάνουν τη ζωή τους όπως νομίζουν, δεν έφτασαν να κάνουν παιδιά. Και μάλιστα όταν ο Θεός θα τους θέλει, μήπως μέσα στα πολλά βρισκόταν και κανένα στα μάτια. Και τώρα μέσα στο αμπαγετόν αυτών της ατεχνίας, μέσα στη σκληρότητα και την αγριότητα των τεσσάρων τείχων, με γάτες μόνον και λοιπά της γειτονιάς, είτε κανένα άσυλο, κλαίνε τη μοίρα της.
και τους φταίει ο κόσμος. Μόνοι τους έφτιαξαν την κατάσταση αυτή. Διότι ή δεν έκαναν κανένα, ή περιόρισαν με τη λογική τους. Και το σιδερό, το διαφράσουν, να το διαφράσουν αυτό το πράγμα άνθρωποι, τέλος πάντων, που έτσι ήρθαν, ναι. Αλλά άνθρωποι που ήρθαν από μια οικογένεια 7, 8, 10, 12 παιδιά και δεν πήγαν χαμένοι και έζησαν και ανέβησαν. Εκουράστησαν, ίδρωσαν. Γιατί να μην κουραστεί, γιατί να μην ίδρωσει. Με στον παράδεισο έδωσε εργασία ο Θεός. Εμείς είμαστε στην κόλαση, γιατί να μην εργαστούμε. Γιατί να τα δημιουργήσω έτοιμα να με βλασφημίσει και από πάνω. Γιατί και να μην εργαστεί και αυτό. Και υπάρχουν, λέγω, πολλοί άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις μόνοι των και τα τέλη τους δεν είναι ανώδυνα, είναι επώδυνα. Διότι δεν έχετε κάνει γέρι. Είναι αλήθεια. Αλλά θα μπορεί να φανταστεί ο καθένας πώς νιώθει ο πατέρας, η μητέρα, όταν βλέπει γύρω της τα παιδιά της. Σε οποιαδήποτε μπαμπάκια και οποιοδήποτε νοσοκόμου και οποιαδήποτε βοηθητικά υλικά πράγματα, εάν έχετε τους γέρους γονείς σας τελευταίες στιγμές, δεν θα αισθάνονται τόσο ωραία, ακούραστα και αναπαυτικά, όσο να τους έχετε πάνω σε μια σανίδα, αλλά στο σπίτι σας μέσα. Δεν έχουν ανάγκη από ζεστό φαΐ, ούτε από ενέσεις. Έχουν ανάγκη από το τόπελμα, από το χέρι του παιδιού του, που ξέρουν ότι είναι σάρξ εξ σαρκώσεων. Αυτό. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν δίδεται από τα παιδιά. Και πολλοί γονείς δεν απολαμβάνουν αυτή τη χαρά τα τελευταία. Αν δεν εκτεταστεί εν τελευταία αναλύση, θα βρεθεί εκτός απειροελαχίστων περιπτώσεων ότι καθώς έσπηραν θερίζουν. Ούτω εφέρθησαν και έτσι τους συμπεριφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και όπως πήρε ο καθένας, θερίζει. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι μετανοούν. Έχει τόσο έλεος ο Θεός που βρίσκει τρόπο και τα μένα καλύψει και τα δένα θεραπεύει. Αλλή μόνο από αυτούς οι οποίοι δεν βλέπουν την παρτοφία του Θεού και την αγάπη του Θεού, αλλά και τη δικαιοσύνη του Θεού. Μην κατηγορούμε τον Θεό. Μόνοι μας φτιάχνουμε πολλές καταστάσεις, όπως σας είπα. Μόνοι μας φτιάχνουμε πολλές καταστάσεις. Όταν μπορώ εγώ να κάνω κάτι, δεν το περιμένω να μου το δώσει το άλλο. Περιμένω να μου το δώσει το Ίδρυμα Κοινωνικών Υπηρεσιών. Όταν εγώ μπορώ να εξασφαλίσω μια μικρή σύνταξη, θα πρέπει να το κάνω. Όταν εγώ μπορώ να εξασφαλίσω μια περίθαλψη ιατρική, επί την πρόπτη, εάν ζήσω, να υπάρχει, θα πρέπει να το κάνω. Εάν πρέπει να έχω μια μικρά αποταμίευση, θα πρέπει να το κάνω. Δεν θα περιμένω. Αδιαφόρος ο Θεός τι θα κάνει αν σύγει αγγέλους και αρχαγγέλους. Έτερον, εκάτερον. Εγώ από την πλευρά μου θα πάω να συμβουλευτώ το μύρμικα, όπως λέγει ο σοφός Σολομών, και θα δω πώς αυτός εργάζεται. Για το χειμώνα. Για το χειμώνα. Η το ζωή του ανθρώπου δεν είναι πάντοτε άνοιξη. Έχει θέρος, έχει φθινόπωρο, έχει και χειμώνα. Και γνωρίζετε πώς χαρακτηρίζεται ο γονεύς αυτός, ο ορισίβιος αυτός που βρίσκεται στο βουνό, αν μεν έχει οικογένεια ή όχι, εάν δεν πολιτευτεί αναλόγως των καιρών που μπορεί να πολιτευτεί το θέρος, εάν δεν αποθηκεύσει, εάν δεν μαζεύσει ξύλα, εάν δεν βάλει κάτι για το χειμώνα. Θα το βρούνε εκεί πέρα ξυλιασμένον και παστομένον σαρέγκο. Από την πείνα και από τον πάγο. Αυτό τούτο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Αν θέλει να κάνει κάπως πιο μη οδυνηρά τα τέλη του. Να είναι ανώδυνα. Δεν εξαρτάται μόνο από τον Θεό και από την χάρη. Εξαρτάται από την πολιτεία του ανθρώπου. Εάν ο νέος, σε παραδείγμα της, ένα απλό παράδειγμα, ήθελε να πιστεύει ότι θα γυράσει, ότι μπορεί αύριο από νεαρός να αρρωστήσει και να μην μπορεί να εργαστεί, ότι έχει τόσες υποχρεώσεις μπροστά του κλπ, δεν θα χαλούσε δυο βδομαδιάτικα
το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το πρωί. Θα εκτιμούσε και την υγεία του και τον υδρότα του. Και εν τούτης, διότι δεν λογαριάζει τίποτα και δεν προβλέπει τίποτα και δεν σκέπτεται τίποτα και δεν εργεί για τίποτα, δεν το φτάνουνε δυο βδομαδιάτικα για δυο μέρες το Σάββατο και την Κυριακή. Τι να κάνει ο Θεός αυτόν και πώς θα βρεθεί. Ενθυμούμε κάποτε, βρέθηκα ομιλών στη Σωτηρία επάνω. Και ένας νεαρός σηκώνεται αστραπιαίος και επιδεικτικός και βγαίνει από μπροστά. Αυτά εγώ μου λέει δεν τα πιστεύω. Δεν θα σε κάλεσε κανείς να τα πιστέψετε. Ούτε έστειλα λέγω χωροφύλακα να σας φέρω εδώ. Δεν τα πιστεύετε, μπορείτε να φύγετε. Και όσοι θέλουν μπορούν να μείνουν να ακούσουν. Συνεχίζει. Πού είναι, λέει, οι παπάδες, πού είναι ο επίσκοπος, πού είναι ο αρχιεπίσκοπος. Εγώ, λέει, έχω 6 μήνες σωτηρία. Δεν είδα κανένα εδώ να έρθει. Πόσο χρονών είσαι? 26 χρονών είμαι. Πού εργάζεσαι? Στο Βαρβάκιο. Στο Βαρβάκιο, λεμόνια που είναι. Αρρώστησες πολλές φορές στη ζωή. Πρώτη φορά αρρώστησα στη ζωή. Τα 26 χρόνια πόσες φορές πήγες να δεις άλλους αρρώστους? Μην εξετάζεις τι έκανα εγώ. Μην εξετάζεις τι κάνω αυτοί. Πληρώνεσαι όπως έφερε. Εγώ έχω δικαίωμα να μην πάω ξανά, αλλά τι υποχρεωμένοι να έρθουν με έναν εποχή. Δεν ξέρω ποια είναι η δουλειά του πλοίου και ποια είναι η δουλειά του καθενός. Όμως, όπως έφερε, κύριε Θεέ. Εδώ δεις τώρα εξετάσεις για να μάθεις όταν πρώτα ο Θεός γης έστω του λέγω, να μάθεις να περνάς και από εδώ. Καμιά φορά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Γιατί εσύ άμα γίνεις καλά, θα συντάξεις το προπό του λέω το Σάββατο και θα πάρεις το γιοταχή και θα γυρίσεις Δευτέρα το πρωί να παραλάβεις λεμόνια του λέω από την αγορά και να πουλάς λεμόνια και να διαφορείς για αυτούς εδώ πέρα. Να μάθεις ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ, είναι άνθρωποι σου και εξετάσεις γίνεις πρόσφατα. Μαζεύτηκε, έφυγε, τον έχασα, δεν ξέρω. Είναι πολλά τέτοια που αν θα θέλω άνθρωπο να τα προσέξει, αν θα θέλω να τα βάλει στη ζωή του, θα τα έβλεπε. Μόνοι μας δημιουργούμε τα τελευταία μας. Γνώριζα έναν άνθρωπο που έφυγε προ λίγων ετών, προ 2-3 ετών. Δεν είχε πολλά μέσα και δεν μην ζούσε δώσει ο Θεός παιδιά. Την προσευχή του πάντοτε εν ταπεινός και έλεγε «Θεέ μου, σε παρακαλώ, μισή ώρα να είναι η αρρώστια μου, μισή ώρα να είναι το τέλος μου, σε παρακαλώ. Να μην τους βασανίσω τους ανθρώπους, να μην βασανίσω τους γνωστούς μου, ούτε τη γυναίκα μου, ούτε κανέναν άλλον. Και ποιος άλλος σε μένα, λόγω της εργασίας μου, ούτε σύνταξη, ούτε περίθαλψη. Σε παρακαλώ, την προσευχή του μέσα. Μισή ώρα είναι ο θάνατος. Ναι. Αλλά πίστευε και τον περίμενε τον θάνατο. Και ήρθε ο θάνατος κατά την επιθυμία. Εν ταπεινώστε ζητήσε από το Χριστό μας, κατ' εξοχήν δε την κυρία Θεοτόκου έστελνε, και σε μισή ώρα έφυγε του κόσμου του ως άγγελος. Ναι. Μη πλανόμεθα. Δυστυχώς τα ζητούμε. Ωραία τα αιτήματα. Με περιεχόμενο τα αιτήματα. Αιώνια τα αιτήματα. Αλλά μεθάνιστα στην πράξη. Παράσκου κύριε, αλλά ουδεμία προσπάθεια να γίνει πραγματικότητα αυτό, να είναι ανώδυνα τα τέλη της ζωής μας. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε τον εαυτό σας στο κρεβάτι, πεταμένη κάπου εκεί, μακριά από γνωστούς και από συγγενείς ή από γνωστούς και, ή μέσα σε γνωστούς και συγγενείς του 20ου αιώνος. Αλίμονόμου, αλίμονόμου. Υπάρχουν παιδιά που είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα σε θηρία παρά σε παιδιά. Να είμαστε μέσα στη ζούγκλα παρά σε σύγχρονες νυφάδες. Να είμαστε μέσα δεν ξέρω πού σε έρημο παρά στη σύγχρονη αυτή η κοινωνία με αυτήν την σκληρότητα η οποία υπάρχει, η οποία ξέρει από μακριά με το τηλέφωνο να ρωτάει. Περαστικά, περαστικά. Αλλά πού να περάσει αυτή. Περαστικά να είναι φένα να περάσει από εδώ, να προσφέρει την υπηρεσία σου. Υλικό και προσωπικό. Όχι να είναι περαστικά από το σύρμα. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ήμουν εκτός θέματος εν σχέση με αυτό το οποίο λέγει στη συνέχεια
η Αγία μας Εκκλησία. Ας μείνουμε και απόψε μέχρι εδώ και ο καθένας ας προσέξει τι περνάει από τον εαυτόν του να ενεργήσει για την αθάνατο ψυχή του τώρα τουλάχιστον που υπάρχει στον κόσμο τούτον για να μην μετανοήσει στον κόσμο εκείνον. Αμήν.